Καλησπέρα, ακόμα μια εκπομπή από το σπίτι. Μένουμε σπίτι λοιπόν, παρόλα αυτά το NSTV είναι εδώ, επιδιώκει να ενημερώσει τους δημότες, επιδιώκει να ενημερώσει τους πολίτες. Σήμερα, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, έχω μαζί μου τον Δήμαρχο του Παλιού Φαλήρου, τον φίλο μας τον Γιάννη τον Χωστολόπουλο. Δήμαρχε, καλησπέρα και ευχαριστώ εκ των προτέρων που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη Πετρόπουλε. Βλέπω ότι και εσύ έχεις εξελιχθεί και δεν αφήνεις την ενημέρωση. Βρήκες τον τρόπο να επικοινωνούμε και να μεταφέρεις ό,τι νεότερο υπάρχει στους συμπολίτες αλλά και στην ομάδα σου που έχεις στο Facebook. Δημάρχε, δύσκολη εποχή για όλους τους δημάρχους, δύσκολη εποχή για την Ασμύρνη, για την χώρα, για τον πλανήτη, δύσκολη εποχή και για το Παλαιό Φάλαιρο. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το πώς έχετε κινηθεί όλο αυτό το διάστημα που η πανδημία μας έχει κλείσει στο σπίτι. Στην αρχή ξεκινήσαμε αμυντικά. Έπρεπε να προβλέψουμε και από την αρχή βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν εξελίσσεται ομαλά. Οπότε δημιουργήσαμε μια συντονιστική επιτροπή, ένα ευέλικτο σχήμα με αιρετούς και διοικητικούς υπαλλήλους, προκειμένου λοιπόν να ετοιμάσουμε τα δύσκολα σενάρια. Και τελικά αυτό, Δημήτρη Πετρόπουλε, αποδείχθηκε σοφό, γιατί τα δύσκολα σενάρια ήρθαν και έτσι πολύ πριν μας δοθούν οι οδηγίες για το πώς θα στελεχώσουμε και το πώς θα οργανώσουμε το Δήμο μας, εμείς στο Παλαιό Φάλαιρο ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και έχει πάει ομαλά μέχρι τώρα. Μπορούμε και ανταποκρινόμαστε στις όποιες απαιτήσεις υπάρχουν από τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία ο Δήμος Παλαιού Φαλαίρου δεν τα είχε ποτέ στη φαρέτρα του, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι. Αναγκαστήκαμε λοιπόν αυτό να το δημιουργήσουμε πολύ γρήγορα, δημιουργώντας ένα τηλεφωνικό κέντρο για να δέχεται τα αιτήματα των συμπολιτών μας που αυτή τη στιγμή είναι άποροι, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν. Δεν είναι μόνο οι άποροι, είναι και αυτοί που δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και δεν μπορούν να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο οργανώθηκε το βοήθεια στο σπίτι, οργανώθηκε η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που υπάρχει και σε πανελλαδικό αριθμό και σε δήμους, αλλά το έχουμε λοιπόν οργανώσει προκειμένου να είμαστε πιο οικοί και πιο κοντινοί στους συμπολίτες μας. Mm-hmm. Αυτά λειτουργούν καθημερινές. Το βοήθεια στο σπίτι λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ κάθε μέρα. Καλύπτουμε, δεν σου κρύβω, και περιπτώσεις που για μας είναι απλές, ειδικά για τους νεότερους. Το να πληρώσει ένα λογαριασμό πλέον είναι αρκετά εύκολο μέσω του ίντερνετ, μέσω άλλων μεθόδων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δυσκολεύονται. Εμείς φανταζόμαστε που έχουμε τα social media ότι η πληροφόρηση φτάνει μέσω των social media παντού. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν γνωρίζει αυτές τις δυνατότητες που του παρέχει ο Δήμος. Γι' αυτό και εγώ, όταν βγαίνω σε κάποια κανάλια μεγάλης εμβέλειας, λέω ότι δεν είναι μόνο ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου που έχει οργανώσει κάποια πράγματα. Σε κάθε Δήμο υπάρχει μια οργανωμένη δομή. Απευθυνθείτε εκεί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πλέον το κάνουμε και σε μικρές αφισούλες και στα μέρη που συχνάζει κόσμος. Βάζουμε τις αφίσες δίνοντας τις τηλεφωνικές γραμμές για το βοήθεια στο σπίτι, για τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με την παράκληση κιόλας, και το κάνω και εδώ δημόσια σε σένα, σε όσους έχουν τη δυνατότητα είτε να το εκτυπώσουν και να το βάλουν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, είτε οι ίδιοι να μεταφέρουν το μήνυμα σε κάποιον γείτονά τους που πιστεύουν ότι έχει ανάγκη και που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει είτε ίντερνετ, είτε να μην έχει την εξοικείωση με τα social media, να τον ενημερώσουν ότι στο Δήμο γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είπα αυτές οι δύο είναι οι βασικές γραμμές. Όλα τα άλλα έχουν οργανωθεί με γραμμή άμυνας, δηλαδή προσωπικό σε δομές που έχουν κλείσει, όπως είναι τα ΚΔΑΠ είτε οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Είναι το προσωπικό που στελεχώνει αυτές τις γραμμές. Είναι το προσωπικό το οποίο καλύπτει εκ περιτροπής όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας Δήμος. Όλα τα απαραίτητα τα οποία από την αρχή εμείς τα κάναμε με τηλεφωνική επαφή ή μέσω ίντερνετ, προκειμένου να μην υπάρξει κόσμο στους δρόμους. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα, μην υπάρχει κόσμο στους δρόμους. Θα σου πω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν θα είμαι ευγενής με τους συμπολίτες μου και με τους φίλους μου. Αν τα χθεσινά μηνύματα με το που έφτιαξε ο καιρός δεν είναι καλά από την παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Ήδη συζητάμε και με τους συναδέλφους των Όμορων Δήμων, που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, ότι θα πρέπει να βγούμε δυναμικά και να παρακαλέσουμε τους πολίτες, να φωνάξουμε στους πολίτες, μην βγαίνετε στους δρόμους. Η παραλία, μάλλον, ή βγείτε στους δρόμους, αλλά βγείτε, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνατε συνήθως. Δεν βγαίνουμε βόλτα στην παραλία επειδή έφτιαξε ο καιρός. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Τι θα βάλουμε, τείχος, θα γίνουμε Θεσσαλονίκη. Εκεί mm-hmm. οδηγούμαστε. Και θα σου πω, Δημήτρη, βλέπει να μιλάω με τόση ένταση, γιατί λέμε για 2 μέτρα απόσταση. Το 2 μέτρα απόσταση ισχύει όταν μιλάμε καθιστεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Όταν κάποιος τρέχει ή περπατάει στην παραλιακή και ο προηγούμενος φτερνιστεί ή βήξει, τα σταγνοδίδια θα μείνουν στον αέρα. Ο άλλος που περπατάει γρήγορα θα πάει και θα τα εισπνεύσει.
θα τα μεταδώσει και αν έχει 10 μέτρα απόσταση. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουμε. Να ρωτήσω κάτι. Αν μου επιτρέπεις, Δήμαρχε, το κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το κομμάτι των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών τρέχει αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ικανοποιητικά, καλά. Ναι. Το κομμάτι της εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ και τα δύο ΚΕΠ μας είναι, βρίσκονται σε γρήγορση. Το ένα δέχεται τα ψηφιακά αιτήματα και το άλλο δέχεται με φυσική παρουσία. Επαναλαμβάνω όμως, Δημήτρη Πετρόπουλε, για τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε πραγματικά κάποια τρελά αιτήματα. Απολύτως απαραίτητο κρίνει ο καθένας αυτό το οποίο τον απασχολεί. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό να ξέρει ότι δεν είναι για τη δημόσια διοίκηση. Είναι τα βασικά τα οποία αυτή τη στιγμή σε περίοδο πολέμου, το επαναλαμβάνω, πολέμου, ακήρυχτουμένα αλλά πολέμου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Όλα τα υπόλοιπα θα ζήσουμε να τα κάνουμε μετά. Αλλά αυτό που προέχει είναι να σεβαστούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους συμπολίτες μας. Πάμε στο κομμάτι λίγο της κοινωνίας του Παλαιού Φαλήρου, Δήμαρχε. Είδαμε την κυβέρνηση να αρχίζει να παίρνει μέτρα χωρίζοντας τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες. Στις επιχειρήσεις που με απόφαση και συγκεκριμένα CAD αναγκάστηκαν να κλείσουν, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεδομένα υπολειτουργούν μέσα σε μια κρίση ιατρική, η οποία βέβαια οδηγεί και τους πολίτες στο να κλείνονται σπίτι. Τι μέτρα έχετε λάβει εσείς σαν Δήμος για τις επιχειρήσεις και αν έχετε λάβει και για τις δύο κατηγορίες? Λοιπόν, το πρώτο άμεσα που λάβαμε είναι αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει ο Δήμος, γιατί πολλά πράγματα, και θα το συζητήσουμε αν θέλεις μετά, δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου. Mm-hmm. Έχουν συνηθίσει οι πολίτες ως πρώτο βαθμό να βλέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση, τον πιο κοντινό θεσμό της δημόσιας διοίκησης, την τοπική αυτοδιοίκηση, να τα ζητάνε τα πάντα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι έτσι και μπορώ να πω και συγκεκριμένα πράγματα να τα αναφέρω. Το πιο σημαντικό όμως σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λάβαμε και που μπορούσαμε είναι ότι όσα καταστήματα πληρώνουν στο Δήμο για τους κοινόχρηστους χώρους τους, άμεσα είπαμε αναστολή των πληρωμών, όχι αναστολή, θα αφαιρεθούν δηλαδή από τη μη χρησιμοποίηση. Το πιο πρακτικό και από εκεί και πέρα, όπου είχαμε μισθώματα, προχωρήσαμε στη μείωση των μισθωμάτων κατά 40%, γιατί είχαμε και αυτό τη δυνατότητα. Το ίδιο που έγινε και με νομοθετική μετάβαση και στα κυλικεία, αλλά εμείς ήδη είχαμε πάρει αυτή την απόφαση στα σχολικά κυλικεία. Προσπαθούμε λοιπόν αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε να τα παίρνουμε άμεσα και από εκεί και πέρα συζητάμε, βλέποντας και πώς θα πάνε τα οικονομικά, μήπως προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερη μείωση στα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται άμεσα από την αυτοδιοίκηση και πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει το σύνολο των Δήμων. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν είναι αυτό που ζητάω και που συζητάω στους συναδέλφους, ότι θα πρέπει σε οποιοδήποτε απόφαση λαμβάνεται να προσπαθούμε να την παίρνουμε συνολικά ως αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πάρουμε απόφαση εμείς να χορηγήσουμε 5.500 ή 6.000 τάμπλετ στους μαθητές του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Mm-hmm. Είναι καθαρά στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας, συγγνώμη, το Διαβίου Μάθησης. Αυτό διαχειρίζεται το κομμάτι της εκπαίδευσης και αυτό θα είναι υπεύθυνο mm-hmm. να τα αποδώσει. Αν μας ζητηθεί σε κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει έτσι και μόνο έτσι. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας και κάποιες εφοπλιστικές εταιρείες, έχοντας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν, ίσως να μπορούσαμε να βρούμε. Όμως σε όμορο Δήμο ή σε μακρινότερο Δήμο, όχι μόνο στην Αττική, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πάρει η πολιτεία και θα το αποφασίσει στο σύνολο των Δήμων όλης της χώρας. Θέλω να επιμείνω λίγο στο κομμάτι των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει. Ήταν προφανές και το ξεκαθάρισες ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να πάρει μια τέτοια απόφαση μόνος του. Για ποιο λόγο δεν μπορεί ένας Δήμος να πάρει μια τέτοια απόφαση μόνος του? Για άλλη μια φορά και να σας πω και κάτι, εκεί θα ήθελα κιόλας, επειδή λειτουργούμε, καταφέρνουμε, θα μας αφήσει κάποια καλά πράγματα η κρίση. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή και σύγχρονη δημόσια διοίκηση, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία θα μείνουν. Δεν ήθελα λοιπόν να πάρουμε μια τέτοια απόφαση σε ένα συμβούλιο διαπεριφοράς ή σε ένα συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Αν πάρθει μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να είναι διαζώσεις και θα πρέπει να ληφθεί έχοντας ήδη κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το πού πηγαίνουν οι Δήμοι μας. Αν ο Δήμος οικονομικά πηγαίνει στα βράχια, δεν μπορεί εγώ λαϊκιστικά να βγαίνω mm-hmm. και να παίρνω κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν στοιχειοθετούνται με αριθμούς. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Δήμος αναλόγως των ταμιακών του υπολείπων να αποφασίσει μία μείωση και ένας άλλος
ο οποίος δεν έχει το αντίστοιχο ταμείο να υποστηρίξει μια τέτοια μείωση, να την αποφασίσει σε μικρότερο επίπεδο. Αν μιλάμε για τα δημοτικά τέλη, στο κομμάτι που αφορά τους Δήμους και όχι για το ΤΑΠ, θα μπορούσε. Αλλά αυτή η απόφαση, όπως σας είπα, θα πρέπει να είναι όχι εν θερμό. Δηλαδή, δεν είναι κακό να την πάρει την απόφαση και λίγο αργότερα και να πει, ξέρετε κάτι, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, θα αποφασίσουμε να κάνουμε μια μείωση, μια απαλλαγή ή οτιδήποτε. Θα πρέπει όμως ο Δήμος να δει τις ταμιακές ροές του. Αν αυτή τη στιγμή, λόγω του κορονοϊού, αναγκαστούμε, έχουμε μείωση στα έσοδά μας, αναγκαστούμε να κάνουμε δαπάνες οι οποίες δεν ήταν προϋπολογισμένες, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες για να προασπίσουμε τον πληθυσμό μας, τότε καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε για απαλλαγή, γιατί τα χρήματα δεν έρχονται από ένα θεούλι που στα ρίχνει και λέει έχεις μέσα. Αυτά τα χρήματα προέρχονται από μία φορολογία, από ένα δάνειο, από πηγές χρηματοδότησης, οποίες νόμιμα ο Δήμος μπορεί να εισπράξει για να μπορέσει να τα αποκλειστεί στα καθήκοντα. Αν η πολιτεία σου πει, κύριε, δεν έχουμε χρήματα, δεν υπάρχουν, δεν τα βρήκαμε σε κεντρικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο κράτος, εσύ τι μπορείς να πεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις δείκτες, στοιχεία για να πάρεις τις αποφάσεις. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση του ποδαριού μπορεί να οδηγήσει το πλοίο σε ένα κάβο και από εκεί πέρα από αυτόν τον κάβο να πέσει πάνω του και όχι να τον ξεπεράσει. Παρόλο που και η ερώτηση που θα σου κάνω νομίζω ότι από σένα καλύπτεται με την προηγούμενη σου απάντηση, εγώ θα την κάνω γιατί πάρα πολλοί κόσμος κάνει αυτές τις ερωτήσεις. Η προοπτική να μειωθούν δημοτικά τέλη ή να πάψουν δημοτικά τέλη σε σπίτια, σε κατοικίες, είναι κάτι που περνάει από το μυαλό σας? Φυσικά είναι κάθε φορά το συζητάμε. Και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, Δημήτρη Πετρόπουλο, όχι μόνο στην κρίση. Θα μπορούσε να επιτευχθεί αν όλοι μαζί κάναμε μια συμμαχία και αν οι πολίτες γνώριζαν όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Αν δηλαδή, θα σου πω πολύ απλά, ήμασταν σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση πρότυπα ως Δήμοι, πρότυπα ως περιοχές, κατοικίες, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ μειωμένα δημοτικά τέλη. Αν όλοι μαζί αποφασίζαμε και παίρναμε τις τύχες στα χέρια μας. Όλοι μαζί δεν είναι λοιπόν η διοίκηση, ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο, αλλά και οι κάτοικοι, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει εκπληκτικές μειώσεις. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν σου κρύβω ότι αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα βγαίναμε τουλάχιστον στο Παλαιοφάλαιρο, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι Δήμοι της Αττικής, με μια μεγάλη καμπάνια. Το έχει πει άλλωστε και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Πατούλης, ότι δεν νοείται να θάβουμε τα σκουπίδια το 2020 σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν νοείται να συζητάμε αυτή τη στιγμή να επεκτείνουμε το χιτά στην Φυλή και να θάψουμε πάλι τα σκουπίδια μας. Και αυτό δεν είναι ευθύνη των Δήμων. Ένα απλό παράδειγμα που δεν το ξέρουν οι δημότες και ίσως να ακούγεται για πρώτη φορά εδώ σε σένα. Κανονικά ο τόνος στα απορρίμματα περίπου, θα σου δώσω για να μην μπερδευτούμε, είναι 10 ευρώ ο τόνος. Τα απορρίμματα τα οικιακά. Αν εμείς όμως αυτά τα πάμε ως σύμμικτα, δηλαδή βάλουμε μαζί τα ογκώδη, έχουμε μαζί κάποια κλαδιά, αν έχουμε στρώματα και τα πάμε, τα πληρώνουμε 100 ευρώ τον τόνο. 10 φορές επάνω. Αν λοιπόν εμείς οι πολίτες συνειδητά παίρνουμε το τετραψήφιο αριθμό που έχει κάθε Δήμος ή την υπηρεσία καθαριότητα και γίνεται η αποκομιδή τους ξεχωριστά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πετυχαίνουμε μια οικονομία κλίμακος πολύ πολύ μεγάλη. Αν οι κυπουροί πλέον αρχίσουν, τώρα μιλάμε για παθογένειες ετών όμως, να λένε ότι κλαδεύω τον κήπο της πολυκατοικίας να περάσει ο Δήμος για να τα μαζέψουμε ξεχωριστά τα καρδιά, πριν βρεθεί ο κακός ο γείτονας να βάλει δύο μπάζα και ο επόμενος να βάλει ένα στρώμα και μια καρέκλα, τότε αυτόματα και κομπός θα γίνει αυτό το κλαδί, αλλά και θα γλιτώσουμε το βάρος του, το οποίο όταν θα πάει στο σύμμικτο θα το πληρώσουμε, όπως σας είπα, πολλαπλάσια. Είναι πράγματα που πολλές φορές δεν φτάνουν στον πολίτη. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που είναι στο σπίτι, αλλά δυστυχώς μας έχει παρασύρει το πώς θα αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Αντί δηλαδή να κοιτάω πώς θα κλείσουμε την παραλία για να μην πάνε μαζεμένοι 10.000 άνθρωποι, θα έπρεπε να συζητάμε τώρα που ο κόσμος είναι στο σπίτι και παρακολουθεί από τα social, να τους κάνουμε συνειδητοποιημένους πολίτες. Και να ξέρουν ότι όταν βλέπουν τον γείτονα να βγάζει μπάζα, είναι σαν να λέει ο γείτονας ότι θέλω να τα πληρώσουμε όλοι μαζί την ανακαίνιση του σπιτιού μου. Πόσο απλά τα λέω, με καταλαβαίνεις πώς μιλάμε τώρα. Γιατί και η ξύλινη γλώσσα πολλές φορές μας κάνει να απομακρυνόμαστε από τους πολίτες. Εμείς λοιπόν στους Δήμους έχουμε μάθει να μιλάμε ευθέως στον πολίτη, γιατί είμαστε άμεσοι. Αυτή λοιπόν την ενημέρωση πρέπει να την κάνουμε στον καθένα.
ότι θα πρέπει μόνοι μας, για να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, να πάρουμε και κάποιες σοβαρές αποφάσεις και στο σπίτι μας. Δύο κάτους, δεν πειράζει. Πάντως, βλέπω ότι πέρα από τις συνθήκες της καθημερινότητας όλων των υπόλοιπων μηνών ή ετών που μου περιέγραψες, αντιλαμβάνομαι ότι τελικά μια έκτακτη κατάσταση όπως η πανδημία, αν μπορέσει να αντιστοιχηθεί από μια έκτακτη μείωση των δημοτικών τελών, δεν είναι κάτι το οποίο σε βρίσκει αρνητικό, έστω και για κάποιους μήνες. Όχι. Για να είμαστε ρεαλιστές, όχι. Αν αυτή τη στιγμή μας δοθεί και το πράσινο φως, γιατί σου είπα ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε κατά κόρο αποφάσεις, αν και σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, μπορείτε. Δική του πολιτική. Μπορείτε. Εμείς δείχνουμε, για παράδειγμα, ότι στην κρίση για να θωρακίσουμε, επειδή έχουμε μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό, παίρνουμε τώρα με τη δυνατότητα που μας δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχουμε εξαιρετική σχέση, θα πάρουμε για το βοήθεια στο σπίτι και για την καθαριότητα στους δρόμους, τις απολυμάνσεις των γκάδων, τις απολυμάνσεις των δρόμων. Θα πάρουμε 70 άτομα προσωπικό. Όμως, είναι ένα κονδύλι το οποίο το περνάμε στα ανταποδοτικά, που έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το καλύψουμε. Και έτσι θα το προσφέρουμε άμεσα πίσω στο δημότιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι με τον κορονοϊό οι απολυμάνσεις πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Παλαιό Φάληρο είναι 93 χιλιόμετρα. Κάναμε περίπου 15 μέρες να περάσουμε σχεδόν από κάθε στενό. Με έκτακτες βέβαια κάθε φορά, έκτακτα σημεία απολύμανσης. Τα νοσοκομεία μας, γιατί έχουμε 3 νοσηλευτικά ιδρύματα, τους οίκους ευγυρίας, τα γυροκομεία μας και βέβαια τώρα σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Εκεί που μαζεύεται κόσμος, περνάμε απολυμμένης, προσπαθώντας να δημιουργήσεις πολλές φορές και μια ψυχολογική αίσθηση στον πολίτη ότι δεν τον έχεις αφήσει στην τύχη του. Σωστά. Και λέω ψυχολογική γιατί... Για να είμαστε ρεαλιστές, η απολύμανση δεν μπορεί να κρατήσει 15 μέρες που θα ξαναπεράσει. Βέβαια. Δήμαρχε, επειδή έχεις υπάρξει και αντιδήμαρχος οικονομικών, αν είχες χρόνο, έκατσες καθόλου να δεις αν ο προϋπολογισμός του Δήμου αντέχει και για πόσο καιρό θα άντεχε μία μείωση δημοτικών τελών στους δημότες. Έχουμε κάνει σενάριο. Δεν σου κρύβω και χαίρομαι που το λες. Η ομάδα, όπως σου είπα, είναι μεγάλη. Είναι μια ομάδα που πιστεύει σε αυτό που κάνει και έχουμε κάνει ήδη τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Θεωρώ ότι στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, με νομοθετικές ρυθμίσεις όμως, Δημήτρη Πετρόπουλε, γιατί εμείς θα πρέπει να κουραστικά να μιλήσω στον κόσμο, με νομοθετικές ρυθμίσεις θα μπορούσαμε να αντέξουμε και πολύ περισσότερο και ένα τετράμινο. Και θα μπορούσαμε να πούμε και συνολικά. Όμως αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή πρόσχερα θα αντέξουμε οικονομικά. Όμως αυτό δεν μπορεί να πάει στο Δινεκές, γιατί θα μας πάρει πλέον το απόθυμα το οποίο το έχουμε για τη δύσκολη ώρα. Τι το έχουμε για τη δύσκολη ώρα. Πού είναι η δύσκολη ώρα. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Αν η πολιτεία δεν μας δώσει τη δυνατότητα, παίρνονται κάποιες αποφάσεις, κάποιες νομοθετικού περιεχομένου αποφάσεις, οι οποίες βοηθούν. Σε αυτή τη φάση όμως είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την επόμενη μέρα. Ευελπιστώ να σου πω την αλήθεια ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και ότι το μήνα Ιούνιο θα είναι πιο ξεκάθαρη κατάσταση. Όμως επειδή σε ένα πόλεμο οι εξελίξεις δεν ξέρεις πώς θα είναι, γι' αυτό είμαστε πάντα με το δάχτυλο στη σκανδάλη να αντιμετωπίσουμε αυτό τον αόρατο, όπως λέω, εχθρό. Δημάρχη, για να μην σε... Ναι, παρακαλώ. Ήδη καταλαβαίνεις αυτό που είπα, για παράδειγμα αυτοί οι τετράμινες συμβάσεις θα κοστίσουν στα ανταποδοτικά του Δήμου μας περίπου 220.000 με 240. Ήδη η πολιτεία στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου με την έναρξη της κρίσης έχει δώσει και 200.000. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εκεί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κάνει κάτι όμως που το ζητάνε οι συμπολίτες μας, ενισχύει το κομμάτι της καθαριότητας. Και το σημαντικό, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αν έσπαγε η πρώτη γραμμή ή αν σπάσει η πρώτη γραμμή. Φαντάζεσαι κάποιους Δήμους να βρεθούν κρούσματα στον τομέα της καθαριότητας και στα απορριμματοφόρα. Φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβεί. Εμείς, ας πούμε, στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, ακόμα και στις πιο μεγάλες απεργίες και στις πιο δύσκολες εποχές, καταφέραμε σε συνεργασία πάντα με τους εργαζόμενους να έχουμε τουλάχιστον το κομμάτι των απορριμμάτων πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν έμπαινε σε κίνδυνο η υγεία των συνδημοτών μας. Εδώ να πω. Με τους υπαλλήλους του Δήμου. Εκεί λοιπόν έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε μια γραμμή άμυνας που πρώτα απ' όλα να είναι όλοι μαζί. Άρα, αν κάποια πληρώματα βγουν εκτός, να μην βγει το σύνολο της καθαριότητας.
και παράλληλα να είμαστε έτοιμοι να τους αντικαταστήσουμε με τους ανθρώπους που έχουμε τώρα σαν σύμβαση. Εδώ να πω ότι το παλαιό φάλαιο, τουλάχιστον για τους όμορους Δήμους όπως είναι η Νέα Σμύρνη, φημίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επί δημαρχίας του προκάτοχός σου, του Δημάρχου Χατζηδάκη, για την εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην καθαριότητα. Δημάρχε, για να σε απεγκλωβίσω, να μην σε κρατήσω περισσότερο, ένα σχόλιο λίγο για την πολιτική προστασία, έτσι όπως εξελίσσεται από την πλευρά της κυβέρνησης και πώς αυτό μεταλαμπαδεύεται σε εσάς στους Δήμους. Θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πρώτη φορά. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και δήμαρχος πολλά χρόνια, αλλά είμαι στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία 26 χρόνια. Υπάρχει τόση αμεσότητα. Δεν σας κρύβω ότι στο θέμα, για παράδειγμα, με τους άστεγους, στο θέμα με τα αδέσποτα ζωάκια, στο θέμα ακόμα και με το Άγιο Φως, η επικοινωνία που έχουμε με την πολιτική προστασία είναι τόσο άμεση και κατανοητή. Δηλαδή, επειδή ο Χαρδαλιάς, ο Νίκος, έχει κάνει δήμαρχος, έχει διατελέσει γενικός γραμματέας σε περιφέρεια, μπορεί να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος και τι όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας δήμος και τι όχι. Με αποτέλεσμα, την αμέσως επόμενη μέρα που θα μεταφερθούν και μέσω της ΚΕΔΕ ή μέσω της ΠΕΔΑ τα αιτήματα των δημάρχων, να μην μένουν στην αναμονή, αλλά να τα βλέπουν ως τους ανθρώπους που είναι κοντά στην κοινωνία, μεταφέρουν τα αιτήματα της κοινωνίας και προσπαθούν να βρουν λύση. Εγώ σήμερα δεν σου κρύβω ότι παρέλαβα για άλλη μια φορά, από την περιφέρεια αυτή τη φορά, γάντια, μάσκες και είδη ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους. Κάτι το οποίο έχω πάρει ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε μια επικοινωνία, και προσέξτε κάτι, με μέτρο όμως. Με μέτρο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι είπαμε ότι πρέπει διαρκώς κάθε εργαζόμενος να ξοδεύει 5 γάντια και 5 μάσκες την ημέρα. Φυσικά. Κάτι το οποίο βλέπουμε τώρα να βγαίνουν και να τους λένε ότι ξέρετε, καλά, δεν χρειάζεται να είστε διαρκώς με γάντια και μάσκα, γιατί πολλές φορές όταν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις, μπορεί να βγουν και σε βάρος. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τους ακούμε, πειθαρχούμε, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Με αποτέλεσμα, πιστεύω, να πηγαίνουμε αρκετά καλά. Και είμαστε εμείς οι οποίοι τους μεταφέρουμε τώρα, για παράδειγμα, και θα επανέλθω σε αυτό, ότι δεν μπορεί να σου λατσάρουμε άσκοπα στους δρόμους επειδή κάνει καλό καιρό. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι πολύτιμο. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Ανανεώνουμε και θα ήθελα την επόμενη φορά να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε να έχουμε μια συνάντηση διαζώσης, να τα πούμε από κοντά, να ενημερώσουμε και τους πολίτες του Φαλίου που μας παρακολουθούν και θα μας παρακολουθήσουν και τους αντίστοιχους γείτονες στην Νέα Σμύρνη που είμαστε εμείς. Δημήτρη μου, θα μου επιτρέψεις δύο πράγματα να πω ακόμα. Παρακαλώ, βεβαίως. Ένα που θέλω να ευχαριστήσω είναι κάποια. Κάναμε ένα βιντεάκι λοιπόν για με τους μαθητές. Μου στείλανε ένα βιντεάκι οι μαθητές του Παλαιού Φαλήρου που δίνουν το παράδειγμα. Είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους υπολογιστές τους, στο σπίτι, κάνοντας μαθήματα. Κάποιοι είναι στην τελευταία τάξη και θα δώσουν πανελλήνιες, έχουν την αγωνία τους. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, μας έκανε ένα βιντεάκι το οποίο προτρέπει ότι αν θέλουμε να δούμε το Φάλιρο έτσι όπως ήταν πριν, με το χαμόγελο, με μια παραλία υπέροχη, με κόσμο να κάνει βόλτα και να τα απολαμβάνει, θα πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές κατηγορούμε την νεολαία και λέμε αυτοί δεν μένουν, αλλά τελικά οι μεγαλύτεροι δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα. Και ένα τελευταίο που το είχα επισημάνει και το θέλω να το πω για να το μεταφέρουμε είναι: μην ανοίγετε την πόρτα σας σε κανέναν που θα σας πει ότι θα παίρνει κάτι από το Δήμο, αν εσείς δεν το έχετε ζητήσει από το Δήμο. Ο Δήμος του Παλαιού Φαλήρου και ο κάθε Δήμος σε όλη την Ελλάδα θα χτυπήσει την πόρτα στον πολίτη που του έχει ζητήσει κάτι. Δεν θα πάει να χτυπήσει την πόρτα σε όλους τους πολίτες και να πει «Γεια σας, σας φέραμε γάντια ή μάσκες ή τρόφιμα» χωρίς να τους έχει ειδοποιήσει. Όλα γίνονται με ραντεβού. Μην την πατήσουν οι επιτίδοι, θα προσπαθήσουν επειδή τα σπίτια αυτή σημεία έχουν ανθρώπους να μπουν με την πλάγια οδό. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Από εκεί πέρα εύχομαι ότι να το ξεπεράσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να κάνουμε ένα κόσμο καλύτερο. Ό,τι γνώση αποκτήσαμε από αυτή την κρίση να τη χρησιμοποιήσουμε για καλό. Η ψηφιακή τεχνολογία να φτάσει την Ελλάδα πολύ πολύ ψηλά και νομίζω ότι έστω και με το ζόρι θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε πολλά σημεία τα οποία καθυστερούσαμε ως χώρα. Γιάννη Φωστηρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι και για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια.